Καλημέρα και στην Κύπρο. Ακούσατε πριν από λίγο ότι την Τετάρτη 26 του μήνα πως υπάρχει μια νέα διαδικτυακή παρουσίαση ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ότι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες θα σας το επαναλάβω στο eucac.cy. Όμως δεν θα μείνω εκεί και μόνο σε αυτό, γιατί θα καλημερίσω την κυρία Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, η οποία είναι η διευθύντρια της Μονάδας Εξαποστάσεως Εκπαίδευσης, διότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το γνωρίζετε, παράλληλα με το ότι το εαρινό εξάμεινο ξεκινάει στις 14 Φεβρουαρίου. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πολύ καλά. Καλά να είστε. Για δώστε μας τα φώτα σας και κυρίως να δώσετε στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γνωρίζουν πράγματα για την εξαποστάσεως εκπαιδευτική οδό μέσω του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μάλιστα. Καταρχήν να σας πω ότι υπάρχουν ουσιαστικά δύο μεθοδολογίες στην εκπαίδευση. Μία είναι η συμβατική, πρόσωπο με πρόσωπο, αυτό που οι περισσότεροι γνωρίζαμε μέχρι τη προ-πανδημία, τα μαθητικά μας χρόνια, στα φοιτητικά μας χρόνια. Και έρχεται και η εξαποστάσεως εκπαίδευση μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, μέσα από πλατφόρμες, να δώσει μια ευκαιρία σε ανθρώπους που μπορεί να μην μπορούν να παρακολουθήσουν ένα συμβατικό πρόγραμμα, είτε γιατί διαμένουν μακριά από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, είτε γιατί έχουν οικογένεια, έχουν εργασία, δεν μπορούν. Δεν ταιριάζει δηλαδή με το προσωπικό τους χρόνο η παρακολούθηση ενός συμβατικού προγράμματος. Και ακριβώς είναι και η φιλοσοφία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, δηλαδή να δίνει προγράμματα ποιοτικά και αναγνωρισμένα, αλλά σε ένα περιβάλλον πλέον ψηφιακό, με πλήθος τεχνολογικών εφαρμογών, για να μπορέσει ο ενήλικας φοιτητής, είτε προπτυχιακό είτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιλέξει, να ανταποκριθεί στο δικό του χώρο, χρόνο και προσωπικές επιλογές, για να αναβαθμίσει το βιογραφικό του, να εξελιχθεί επαγγελματικά, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους το κάνει. Αυτό που είναι σημαντικό να σας πω έτσι και να ολοκληρώσω στην απάντησή σας είναι ότι η εξαποστάσεως μονάδα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί από το 2013. Έχουμε δηλαδή μία πληθώρα φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές του, έχουν περάσει και από εδώ ΑΤΑ, με πολλά προγράμματα σπουδών, 5 προπτυχιακά, 20 μεταπτυχιακά. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι το 2021 η μονάδα πήρε τη διάκριση των 5 αστέρων από το QS Top University. Μεταξύ 72 πανεπιστημίων πήραμε αυτά τα 5 αστέρια σε 6 τομείς, μεταξύ αυτών και η εξαποστάσεως διδασκαλία. Είναι βασικό το ρόλο αυτό από τη στιγμή που υπάρχουν οι ηλεκτρονικές εργαλειοθήκες, ότι είσαι εσύ στο σπίτι σου, ότι υπάρχουν βιβλία, ότι υπάρχουν σχεδιαγράμματα που online, αλλά και οι ψηφιακές πλατφόρμες επικοινωνίας που είπατε πριν από λίγο, να μπορέσεις όλα αυτά να τα διεκπεραιώσεις εξαποστάσεως και σε πτυχιακό και σε μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό και μεταπτυχιακό. Ναι, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Και αναλόγως με τις ανάγκες, υπάρχουν άνθρωποι που ξαναγυρίζουν και κάνουν ένα πρώτο ψυχείο γιατί θέλουν να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό. Οι συνήθεις όμως τάσεις εξ αποστάσεως είναι μεταπτυχιακές σπουδές. Ο κόσμος κάνει είτε πρώτο είτε δεύτερο μεταπτυχιακό για να μπορέσει να εδραιώσει τη θέση του στον επαγγελματικό του χώρο, να ανεληφθεί επαγγελματικά, να αυξήσει τις απολαβές του. Οπότε υπάρχουν προγράμματα που τα επιλέγουν έτσι, αυτό που λέμε οι όριμοι φοιτητές. Και είναι πολύ σημαντικό ότι έρχεται η πλατφόρμα να διευκολύνει και σαν αποθετήριο υλικού και να υπάρχει ένα δομημένο πρόγραμμα στις εβδομάδες των μαθημάτων. Ξέρει ο κόσμος από την αρχή πότε θα είναι οι εξετάσεις, πόσο διαρκεί το εξάμεινο, αυτά είναι γνωστά από την αρχή. Οπότε κανονίζει και τις υποχρεώσεις του και η υποβολή των εργασιών πότε γίνεται. Όλα αυτά είναι δομημένα και γνωστά. Ακριβώς για να διευκολυνθεί ο φοιτητής, να μην χάνει χρόνο. Από την πλευρά του φοιτητή βεβαίως όμως χρειάζεται δέσμευση. Δηλαδή εξ αποστάσεως φοιτητή δεν σημαίνει δεν κάνω τίποτε. Βεβαίως σημαίνει παρακολούθηση, αλλά στο χρόνο που εγώ θα μπορώ. Βεβαίως σημαίνει δέσμευση να βρω στο προσωπικό μου χρόνο να διαβάσω. Απλώς γίνεται με ένα προσωπικό βηματισμό όλο αυτό. Και αυτό είπε και υπάρχουν και οι ατομικές εργασίες, αλλά δεν είναι τόσο μοναχική η φοιτητή. Υπάρχουν και ομαδικές εργασίες για να γνωριστεί ο κόσμος. Και πραγματικά υπάρχει επικοινωνία, είτε με το email, είτε μέσω της πλατφόρμας, είτε μέσα από τις τηλεσυναντήσεις.
και με τα διδάσκοντα και με τους συμφοιτητές. Μπορούμε, κυρία Χατζηπανιγιώτου, να δώσουμε με δύο κουβέντες, δύο πληροφορίες αναφορικά με τα προπτυχιακά και με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, έτσι, για να ξέρουν εκείνοι που σας ακούν, γονείς από την μία, μαθητές ακόμα από την άλλη. Ναι. Στο προπτυχιακό επίπεδο υπάρχει το πρόγραμμα της ψυχολογίας, των σπουδών στη διοίκηση, στο marketing, η αγγλική, το English Studies, κάτι σαν την αγγλική λογοτεχνία που λέμε στην Ελλάδα, και το πρόγραμμα της Βυζαντινής Μουσικής. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πληθώρα προγραμμάτων. Να ξεκινήσω έτσι από τα πιο παλιά και δεδομένα στις επιστήμες εισαγωγής με πολλές κατευθύνσεις, την ειδική και ενιαία, την εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία, την εκπαίδευση STEM στις νέες τεχνολογίες, την πρώτη αγωγή και εκπαίδευση, το MBA στα ελληνικά και στα αγγλικά. Έχουμε αρκετή έτσι, ένταση σπουδών στα θέματα της νομικής, όπου με τρεις κατευθύνσεις, το ποινικό, το εμπορικό και το διοικητικό δίκαιο. Σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής, μία επίσης έτσι, μια τάση, πολλοί κυρίως έτσι διορισμένοι το επιλέγουν το μεταπτυχιακό. Επίσης το κομμάτι της δημόσιας υγείας, το public health, πολύ δημοφιλές και λόγω του κορονοϊού, και το δημόσιο δίκαιο. Σε θέματα κυβερνοασφάλειας, το information systems, το cyber security και το artificial intelligence, το η τεχνητή νοημοσύνη στο sciences. Και υπάρχουν έτσι και πιο προγράμματα που είναι πιο ανθρωπιστικής βάσης, όπως είναι οι ελληνικές σπουδές και οι αγγλικές σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Και βεβαίως να μην ξεχάσω δύο πρόσφατα προγράμματα που εισήχθησαν, είναι η λογοπαθολογία, δηλαδή λογοθεραπευτές το κάνουν αυτό, για ενήλικες και για παιδιά, όπως και το medical education που το κάνουν οι γιατροί. Έχει κάποιος ενδιαφερόμενος τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα στο ποια γλώσσα θέλει να παρακολουθήσει και να κάνει τα μαθήματά του, δηλαδή ελληνικά ή αγγλικά? Ναι, δεν προσφέρονται όλα τα προγράμματα στα αγγλικά. Υπάρχουν όμως προγράμματα που προσφέρονται στα αγγλικά. Ας πούμε τα προγράμματα που ανέφερα, το English Studies είναι λογικό στα αγγλικά, το MBA στα αγγλικά, αλλά και προγράμματα όπως το Medical Education, όπως των επιστημών, των τεχνητών, των θετικών επιστημών, το Artificial Intelligence, το Cyber Security προσφέρονται στα αγγλικά. Από εκεί και πέρα και κάποια άλλα προγράμματα, με το Music Education, και αυτό προσφέρεται στα αγγλικά. Τα περισσότερα προγράμματα προσφέρονται και στα αγγλικά και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο αλόγλωση που το κάνουν στα αγγλικά, αλλά και πολλοί Κύπροι και Ελλαδίτες επιλέγουν τα αγγλικά ακριβώς για να έχει μια ίσως μεγαλύτερη βαρύτητα το μεταπτυχιακό του στην αγορά εργασίας, το αντίκρισμα δηλαδή, νομίζω ότι. Μα αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα για όλους τους φοιτητές και το ξέρετε, κυρία Χατζηπαναγιώτου, είναι αυτό που από την αρχή είπατε, να τώρα επαναλάβατε για άλλη μια φορά έτσι με διαφορετική ροή στο λόγο, ότι η αγορά εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο βγαίνοντας από τις σπουδές σου. Πώς θα καταφέρεις να βρεθείς και μέσα στο χώρο που εσύ έχεις επιλέξει να σπουδάσεις. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι το value for money αυτό που λέμε. Δηλαδή κάνω μια επένδυση όχι μόνο χρημάτων και χρόνου για μένα, που είναι πολύ σημαντικός ο χρόνος, ο σπόρος. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δω τι αντίκρισμα θα έχει στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό που θα ήθελα να πω είναι τα προγράμματα είναι αναγνωρισμένα και από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας της Κύπρου, από ΔΠΑΕ. Και ολοκληρώνοντας την εμφύτηση, καταθέτοντας τα χαρτιά κάποιος στο ΔΟΑΤΑΠ της Ελλάδας, επίσης έχει γίνει αυτή η διαδικασία για όλα τα προγράμματα, παίρνει ένα πτυχίο αναγνωρισμένο. Ωραία. Και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Έτσι. Εμείς θα φτάσουμε για την Ευρώπη, γιατί και πάρα πολλοί Έλληνες μετακινούνται σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές για συναναζήτηση εργασίας. Βεβαιότατα, όλα αυτά τα οποία αναφέρατε θα μπορεί στη συνέχεια κάποιος να τα βρει στο YouTube, με στο Facebook του 984, στη σελίδα του 984. Αλλά εάν θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες, να υπενθυμίσουμε, κυρία Χατζηπανικιώτου, για άλλη μια φορά, Τετάρτη 26 του μήνα έχουμε μπροστά μας στις 6 το απόγευμα άλλη μία διαδικτυακή ενημέρωση από εσάς για να ενημερώσετε έτσι γονείς και μαθητές για τα δικά σας τα δεδομένα, τα προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μάλιστα, στο www.uc.ec.cy. Να είστε μπορούν καλά. Να μπουν, είναι στο σελίδα. Επίσης θεωρώ ότι πλέον οι ψηφιακοί αναγνώστες και διαδικτυακά μπορούν να βρουν τις πληροφορίες. Αν μπουν στα ακαδημαϊκά, μπορούν να δουν όλα τα προγράμματα εξ αποστάσεως και να επί του προγράμματος του καθενός να ενημερωθούν.
Ανοίγει το chat όποιος θέλει, υπάρχει σύμβουλος δηλαδή για περισσότερες πληροφορίες και εμείς βεβαίως αυτή τη διαδικτυακή ενημέρωση, οι πληροφορίες είναι εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες, για τις πληροφορίες. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Να σας πω έτσι ότι και εδώ έχουμε κρύο, γιατί άκουγα ότι λέγατε. Α, μάλιστα. Με χιόνι, κυρία Χατζηπαναγιώτου. Στους 6 βαθμούς χιόνι έχει το Τρόοδος, μόνο στα ορεινά, αλλά είμαστε στους 6 βαθμούς που δεν είναι συνήθις θερμοκρασία για κυπριακά δεδομένα. Κάνει κρύο και εδώ. Κάνει κρύο. Να προσέχετε λοιπόν όλοι σας. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας. Γεια σας.